Αξιότιμη κύριε Λαμπρούλη, αγαπητέ συνάδελφε, είμαι εδώ να σας απαντήσω, παρότι η ουσία αυτών που αναφέρεται δεν ανήκει στο Υπουργείο, σαν αρμοδιότητα. Σαν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι μόνο η αποζημιώση των κτηρίων που έχουν πληγεί. Στις 25 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Χαλκίδας απέστειλε μία επίγουσα επιστολή προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μας ενημέρωνε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ζητούσε την αποστολή κλιμακίων από τα Υπουργεία, προκειμένου να μπορέσουμε να συνδράμουμε τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδά. Για να βρούμε τα αίτια των προβλημάτων και όλου αυτού του φαινομένου που είχε παρουσιάστηκε στην περιοχή. Ανταποκριθήκαμε γι' αυτό. Στείλαμε κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων και να αναφέρουμε ότι οι μελέτες, οι ενέργειες που απαιτούνται, οι αρμοδιότητες που υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις ανήκει στο Δήμο Χαλκιδαίων και στην Περιφέρεια. Προφανώς είμαστε παρόν για να δώσουμε βοήθεια. Κοινοποιήσαμε την επιστολή αυτή και στη Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών για να γνωρίζει και να είναι έτοιμη για το συμβάν, να συνδράμει δηλαδή τους πολίτες μας που έχουν πληγεί. Και στις 7 Μαρτίου, συνοδευόμενοι και από τον Δήμαρχο Χαλκίδα στο κλιμάκιο και από άλλα στελέχη του Δήμου, έγινε επίσκεψη στις περιοχές Δοκός, Αγία Ελεούσα, Λιανή Άμμος και στις υπόλοιπες. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και κατά το εφικτό τα αίτια του προβλήματος έχουν εντοπιστεί. Δόθηκε η δυνατότητα προσωρινής εκτόνωσης των λιμναζόντων υδάτων και η δυνατότητα οριστικής επίλυσης του προβλήματος. Τώρα συγκεκριμένα τα συμπεράσματα για να τα γνωρίζετε της αυτοψίας είναι ότι στις περιοχές του Δοκού, της Αγίας Ελεούσας και της Λιανής Άμμου υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σπίτια και ακάλυπτες εκτάσεις. Ακόμη και σήμερα η υδροφορία είναι έντονη, γεγονός που επιβεβαιώνει το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή ο κύκλος του φαινομένου. Παρατηρήθηκε επίσης ότι υπάρχει υδροφορία κάτω από τα σπίτια με το νερό σε πολλές περιπτώσεις να εκβάλλει στις αυλές του σπιτιών και σε πολλά σημεία το νερό να βλύζει. Πέραν αυτού, σε περιοχή του Δοκού υπάρχει πλημμυρισμένη έκταση 90 στρεμμάτων, περίπου όπου η στάθμη του νερού φτάνει τα 2 μέτρα. Στην ελόγω έκταση, ο Δήμος Χαλκίδας εγκατέστησε αντλητικό συγκρότημα με δυνατότητα παροχέτευσης 100 κυβικά την ώρα, που πρέπει να λειτουργεί αδιαλείπτως για να αδειάσει η περιοχή. Παρ' όλα αυτά, η παροχέτευση και η στάθμη του νερού εξακολουθεί να ανεβαίνει σημαντικά. Οι πληγήσεις περιοχές έχουν σαφή χαρακτηριστικά ευάλωτος σε πλημμύρα περιοχών με την έννοια του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα και της αδυναμίας αποστράγγισης. Μεγάλα τμήματα της περιοχής είναι εντός σχεδίου πόλεως, χωρίς τις βασικές υποδομές που έπρεπε να έχουν αυτές τις περιοχές που έχουν ταχθεί στο σχέδιο πόλεως. Με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις και οι γεωλογικοί κίνδυνοι που αναφέρατε να είναι έντονοι. Οι φετινές φορτίσεις των πηγών της Αγίας Ελεούσας είναι σε ασυνήθιστα ψηλά επίπεδα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρησιμοποιήσω τη δευτερομιλία μου. Λόγω των υψηλών φετινών βροχοπτώσεων, ωστόσο οι εποχιακές πηγές είναι γνωστές από παλιότερα και οι πιθανές λύσεις που εξετάζονται είναι η πρώτη κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων του κλιμακίου μας για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος απαιτείται ένα σοβαρό σχεδιασμός για να μην το ξαναζήσουμε. Θα πρέπει να γίνει μία σειρά ερευνών και μελετών που είναι χρονοβόρες η διαδικασία εκπόνησης αυτών των μελετών για να καθοριστούν τα ακριβή μέτρα και τα έργα που απαιτούνται. Αυτό δεν ανήκει σε εμάς, είναι στο περιφέρεια ή στην ειδική γραμματεία υδάτων, είναι γεωλογικό το φαινόμενο, υδρολογικό. Πρόσθετοι αποδέκτες, πρέπει να δούμε προς τους αποδέκτες, διάνοιξη διόδων προς τη θάλασσα και τους παρακείμενους ποταμούς στη συνέχεια, δημιουργία μόνιμων περιοχών εκτόνωσης, άρα πρέπει να πολλοτριωθούν κάποιες δίωδοι για να γίνουν αυτά τα έργα, για τη συγκέντρωση υδάτων και την εκτόνωσή τους στη θάλασσα,
πρέπει να αναθεωρηθεί το σχέδιο πόλης της περιοχής. Η διερεύνηση των πιθανών λύσεων θα πρέπει να προκύψει προφανώς από ενδελεχή έρευνα και μελέτη για να βελτιστοποιηθούν τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οι όποιες αποφάσεις. Η πρωτοβουλία όμως αυτών των ενεργειών δεν ανήκει δυστυχώς σε εμάς. Ανήκει στο Δήμο Χαλκίδας, ανήκει στην περιφέρεια, είναι έργα αρμοδιότητάς τους. Είμαστε στη διάθεση και του Δήμου και της περιφέρειας για να βοηθήσουμε, αλλά μέχρι στιγμής να σε ενημερώσω ότι δεν έχουμε δεχτεί αίτημα ούτε της οριοθέτησης πληγές της περιοχής από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε πίνακα αυτοψιών για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στους πολίτες που έχουν πληγή σε αυτήν την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ.